Hello YouTubers, λοιπόν σήμερα έχω απόλυτα γιορτινή διάθεση και θα σας φτιάξω ένα σοκολατογλυκό του δεκάλεπτου. Πολύ λίγα υλικά και πάρα πολύ εύκολο. Πάμε να το φτιάξουμε. Στο μουλτί μου θα λιώσω τα μπισκότα μου, τύπου digestive. Και τώρα θα λιώσω το βούτυρο. Και μέχρι να λιώσει το βούτυρό μου, εγώ θα φτιάξω ένα εσπρεσάκι στην Nescafé Dolce Gusto Drop. Λοιπόν, τώρα σε μπολ ρίχνω τα μπισκότα. Τέλειο. Προσθέτω το βούτυρο. Ανακατεύω ώστε βούτυρο και μπισκότο να γίνουν ένα. Τη θήκη μου και ρίχνω μέσα το μπισκότο. Έλα να δεις πώς θα το στρώσω, έλα να δεις. Αφού το μοιράσω καλά, θα πάει παντού, παίρνω το κουτάλι και το πατάω εξωτερικά πρώτα-πρώτα και μετά σιγά-σιγά προς τα μέσα. Τώρα για να φτιάξω την κρέμα που θα μπει πάνω από το μπισκότο μου, θα βράσω το γάλα μου. Σε αυτή τη συνταγή θα βάλω κουβερτούρα Nestlé Dessert Γάλακτος. Το γάλα έβρασε όπως βλέπετε και τώρα θα ρίξω μέσα την κουβερτούρα μου, πάντα εκτός φωτιάς. Και τώρα ανακατεύω. Όπως βλέπετε αυτή η σοκολάτα λιώνει υπέροχα. Στο μπολ θα ρίξω μέσα τη λιωμένη σοκολάτα. Θα προσθέσω και το γιαούρτι. Ανακατεύω μέχρι τα υλικά μου να γίνουν ένα. Θα ρίξω το μείγμα μου πάνω στο μπισκότο μου. Και τώρα θα στρώσω το κουτάλι. Είναι έτοιμο. Τώρα μένει να το βάλω στο ψυγείο για περίπου 2 ώρες. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς θα γίνει ακόμα πιο τέλειο. Εγώ για έξτρα σοκολατένια γεύση προτίμησα κουβερτούρα με 65% κακάο. Και τώρα τη ρίχνω στην τούρτα μου. Αυτό το σοκολατογλυκό, εκτός από νόστιμο, είναι πάρα πολύ οικονομικό γιατί χρησιμοποιώ μόνο 5 υλικά. Πάμε να το ξεφορμάρουμε. Πω! Δεν έχω λόγια. Δεν βλέπετε εδώ το αριστούργημα. Λοιπόν, να το κόψω. Μπείτε στο nestlenιάζομαι.gr για να δείτε αυτή τη συνταγή και να τυπώσετε τα δικά σας εκπτωτικά κουπόνια. Μέχρι την επόμενη συνταγή, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, bye!